πάλι και αντίνω. Μόνο μην κάθε και δύο μια λεπτά για να θα σας παρουσιάσουμε ένα ακόμα σύστημα το οποίο λαμβάνει υπόψη κάποια θέματα ασφάλειας, σαν σύστημα ασφαλείας. Ουσιαστικά είναι ένα σύμμαχο δίκτυο μεταξύ δύο κόμβων ενσωματωμένων, οι οποίοι μιλάνε με επικοινωνία. Το δίκτυο είναι ad hoc, δηλαδή μιλάνε απευθείας. Δεν υπάρχει κάποιο infrastructure, κάποιο access point. Το δίκτυο παρέχει ουσιαστικά ένα σύμμαχο κέντρο ελέγχου. Έτσι, από μπορώ ασύρματα σε αποστάσεις 100 μέτρων εκεί, να μπορώ να ελέγχω απομακρυσμένα συστήματα μέσω αυθεντικοποίησης όμως πάλι, έτσι, και το security. Και όχι με απλό τρόπο, ας πούμε, μέσω authentication RFID πάλι. Το σύστημα βασίζεται σε αρχιτεκτονική client server, έτσι, ο ένας κομμός παίζει τον ρόλο του client, ο άλλος τον ρόλο του server. Αυτό πανέφερα, έτσι, είναι ένα δίκτυο σύμβασης επικοινωνίας μεταξύ δύο σημαντικών κόμβων. Ο ένας κόμβος παίζει τον ρόλο της αυτοποίησης, κάνει την ταυτοποίηση και ο άλλος κόμβος είναι αυτός που ελέγχει τα συστήματα. Τα οποία είναι ό,τι θέλουμε εμείς, έτσι. Όπως στο RFID που είδαμε προλίγως, στο Multi-Factor Authentication, το ρελέ μπορούσε να οδηγήσει οτιδήποτε συσκευή θέλαμε. Έτσι και εδώ οι συσκευές είναι ό,τι θέλουμε εμείς. Έτσι. Παράδειγμα, έχουμε βάλει μία λάμπα, ας πούμε, σαν συσκευή ψηλών ρευμάτων τάσεων και κάποια LEDs τα οποία υποθέτουν και αυτά ότι είναι κάποια ρελέ, όπως έχουμε το ρελέ για τη λάμπα, τα οποία θα αντιγούν κάποιες άλλες συσκευές. Η ταυτοποίηση είναι ψηφιακή ταυτοποίηση με RFID. Έτσι και όλο το σύστημα έχει χρησιμοποιηθεί. Εξώδικο λίγο στο προηγούμενο. Όταν είναι κόμβος ταυτοποίησης, ο κόμβος ταυτοποίησης λαμβάνει τα στοιχεία και τα στέλνει στον κόμβο ελέγχου και εκεί γίνεται ο έλεγχος. Ο κόμβος ταυτοποίησης είναι αυτός που λειτουργεί σαν πελάτης. Περνά εσύ μια κάρτα ταυτοποίησης, εξετάζει αυτή αν είναι έγκυρη, εξετάζει ποια συσκευή ελέγχει και αν όλα πάνε καλά, εκείνη τη στιγμή στέλνει σήμα στο σερβερ, ο οποίος τρέχει συνέχεια και αναμένει. Έτσι, στέλνει σήμα και του λέει στην τάδε συσκευή άνοιξε ή κλείστε. Έχουμε το σερβερ ο οποίος ελέγχει, κρατάει τον έλεγχο των συσκευών και έχουμε το client ο οποίος κάνει την αυθεντικοποίηση. Ναι, οκ, όταν λοιπόν το ελέγχο έχει να κάνει τον έλεγχο των συσκευών. Με τον έλεγχο των συσκευών. Παρ' όλα αυτά η επικοινωνία γίνεται απομακρυσμένα. Εντάξει, είναι ένα ιδιωτικό σύστημα σήματο κέντρο ελέγχου. Όταν είναι ιδιωτικό, τι εννοούμε. Εδώ πέρα θα δείτε ότι η επικοινωνία σήματο υλοποιείται με XP modules, που είναι ράδιο επικοινωνία. Τα XP υλοποιούν το IEEE 802.15.4. Το ένα πρωτόκολλο, πώς λέμε, ας πούμε, 802.11 για το Wi-Fi, έτσι. Ή και το Ethernet έχουν επίσης κωδικούς κωδικές ονομασίες. Το 802.15.4 δεν έχει κάποιο όνομα πιασάρικο, όπως λέμε Ethernet, το Wi-Fi. Έχει μείνει σαν 802.15.4. Αυτό υλοποιείται σε εφαρμογές σε χαμηλό ρυθμό μετάδοσης, κυρίως μεταφορά κειμένου και εικόνας, μέχρι και έτσι, ήχο βίντεο, όσο το ξεχνάμε, για μικρές αποστάσεις. Οι δέκτες και οι πομποί που υπάρχουν καταναλώνουν μικρή ενέργεια. Δουλεύουμε στα 2,4 GHz, θα τα πούμε και πιο μετά. Χρησιμοποιούνται αυτά τα modules για private area networks. Έτσι. Κυρίως για δίκτυα ειδική συμβέλα, σε ένα νοσοκομείο, σε μια πολυκατοικία, σε ένα χώρο, ας πούμε, που έχει κάποιο δωμάτιο ή θέλουν εξ αποστάσεως. Έτσι, τώρα από εδώ μέχρι, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, ξεχάστε, ας πούμε, έτσι. Τα ξεχνάμε όλα τα σύμματα. Από εδώ μέχρι Θεσσαλονίκη, τα ξεχνάμε όλα τα σύμματα. Να πούμε ότι έγινε κατάλληλη μελέτη ανάλυση όλων των modules και του software το πώς θα σχεδιαστεί για να πετύχουμε αυτό το πράγμα. Σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε ο κώδικας του και γίνανε σαφώς και τέλος κάποιες αντιμετωπίσεις που τις αναφέρουμε. Εντάξει, έχουμε κάποια για το Arduino κάποια πράγματα εντελώς τυπικά να αναφέρουμε. Ας πούμε, ξεκίνησε από το Ήδρα Πανεπιστήμιο στην Ιταλία. Οι developers που σχεδίασαν το software και το hardware επίσης αναφέρονται. Τώρα για το Arduino είναι περιττό να αναφέρω ότι είναι open source και σε πλατφόρμα του λογισμικού. Γενικά χρησιμοποιούνται αυτές οι τρεις άδειες για διάφορα κόμματα στο Arduino, το hardware, τις βιβλιοθήκες και το ίδιο. Εντάξει, σχεδιάζεται από developers για developers και users γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Και ο Admiral AVI μικρολεκτής είναι αυτός που βασίζεται κάθε πλατφόρμα Arduino, σχεδόν όλες τις πλατφόρμες Arduino βασίζονται σε Admiral μικρολεκτές. Εντάξει, αυτά τα αναφέραμε στην προηγούμενη παρουσίαση. Αυτή είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα, μεταθέσιμη σε διάφορα λειτουργικά συστήματα. Είναι πάρα πολύ οικονομική, από 0 έως 20 ευρώ, 25. Εξ
κατάλογο του από το αγοράζει. 0 ευρώ γιατί είναι open source, έχει το σχημάτι που μπορεί να το φτιάξετε εσείς ο ίδιος, ας πούμε, η ίδια. Εάν είστε ηλεκτρονικός, έχετε εξοπλισμό εργαστήριο. Διαθέσιμο. Πιθανώς το μόνο που θα χρειαστεί να αγοράσετε, ίσως είναι το Adler, έτσι που να το βρεις τώρα. Αλλά τα υπόλοιπα regulators, λεδάκια, αυτά μπορούν να τα βρείτε, ας πούμε. Είναι επεκτάσεις σε πλατφόρμα, έχει βοηθήκες, κάρτες, τέκνες, seats, υλικό μόνο διάφορα για θέσεις. Και είναι υποστηρίξιμα από κοινότητες, υπάρχει κώδικας γενικά στο διαδίκτυο. Οι χάκες πέσεις. Ναι, οι χάκες πέσεις βοηθάνε, γράφουν κώδικα αυτά. Κάποια χαρακτηριστικά που έχουμε από αυτό το είναι ο Adler API ο προγραμματής. Συγκεκριμένα δύο μιλανό που χρησιμοποιούν και για τα δύο. Έτσι, ενώ στο προηγούμενο είχαμε την Gnu. Καμία διαφορά, απλά αυτό με το Desiree εκεί που έχουμε φέρει. Είναι ο Adler ο προγραμματής, η καρδιά του σπινός, ο επεξεργαστής θα λέγαμε, μικρολεκτής βέβαια. Έχει μνήμη SRAM για να μπαίνει το πρόγραμμα, για να μπαίνουν οι στατικές μεταβλητές του προγράμματος. Δομές δεδομένων που έχει υποποιούμε, να μπαίνουν οι χρονιά σκηνή, η στατική μνήμη, όταν θέλει τάση, χαρά πληροφορία. Μνήμη φράση τα 2 κιλομπάιτ, εκεί μπαίνει το πρόγραμμα ουσιαστικά που κάνουμε, κάθε φορά κάνουμε από ό,τι προγραμματίζουμε. Και ένα κιλομπάιτ μνήμη airflow, κάτι σαν ένα μικρό δίσκο πλέον για μόνη αποθήκευση δεδομένων. Αρκετή μικρή, είναι μικρή μνήμη αυτή έτσι, για μεγάλες φαμίλες. Η επικοινωνία που μπορείς να κάνεις με το Arduino είναι SIA Peripheral Interface έτσι, και Interconnection, έτσι να αναφέρεται αυτό. Και είναι συνδυακές επαφές και τα δύο. Παρέχει δύο IQs, έτσι σήματα διακοπής που μπορείς να τις σταματήσεις τον πολιτή, όπως οι επεξεργαστές έχουν interrupts. Κάθε συσκευή έχει δικό της IQ, όταν γίνεται ένα interrupt μια συσκευή διακόπης του επεξεργαστής, το λειτουργικό σύστημα καλεί οι ρουτίνες εξυπηρέτησης διακοπών, όπως δουλεύει έτσι το λειτουργικό σύστημα στα PC desktops. Έτσι και εδώ υπάρχουν μόνο δύο σήματα διακοπής, μπορώ να διακόψω την λειτουργία του προγράμματος που επιλέγει στο Arduino. Άλλες πλατφόρμες Arduino πιο μετά έχουν περισσότερο ενδιάμεσα. Η USB συνδεσιμότητα για προγραμματισμό τροφοδοσία επίσης του Arduino. Το FTTI κύκλωμα προσαρμογή, το οποίο μετατρέπει τα σήματα από USB σε σήματα TTL, δηλαδή σηριακή επικοινωνία, για να μπορέσει να υπάρχει η γεφύρωση αυτή. Λειτουργεί στα 5 V. Η ενδεικτική υποτιμότητα τάση σου είναι από 7 μέχρι 12 V. Έτσι. Η μπαταρία των 9 V είναι ικανοποιητική από το φορτίσει που μπαταρία. Γι' αυτό μπορεί να γίνει στο οποίο. Η ωριακή στάση είναι 6 με 20 V. Κάτω από 6 V ή πάνω από 20 V υπάρχει πρόβλημα ότι θα καεί ή δεν θα μπορέσει να το φορτίσει με αρκετή τάση για να δουλέψει. Οι επαφές εισόδου εξόδου τα pins in του τάδου είναι 14, εισόδου εξόδου όλα και επίσης 6 PWM επαφές. Αυτό που έχουμε αναφέρει για το Pursuit Modulation. 6 αναλογικές επαφές εισόδου οι οποίες κουβαντίζονται, αυτό που έχουμε αναφέρει επίσης με την υπαδοληψία. Τα ρεύματα που αντιστοιχούν σε κάθε επαφή είναι αυτά τα οποία αναγράφονται. Τα 2 kB mini flash από το 32 δεσμευμένα για το bootloader που υπάρχει μέσα στο Arduino. Δεν είναι κάποιο λειτουργικό σύστημα, ούτε monitoring software. Είναι απλά bootloader, είναι ένα κομμάτι κώδικα το οποίο λέει μόλις ξεκινά ο μικρολεκτής, πηγαίνει, διαβάζει από μέσα στην διεύθυνση κώδικα, ποιο είναι bootloader, ελέγχει αν υπάρχει σηριακή επικοινωνία για να ξαναπρογραμματιστεί ίσως κλπ. Και κάνει φάση καλύτερο πρόγραμμα που έχουμε γράψει, το οποίο είναι στη μηδέν διεύθυνση. Ο bootloader είναι στις ψηλότερες διευθύνσεις της πρόγραμμας. Κάτι σαν BIOS δηλαδή. Κάτι σαν BIOS, ναι. Yeah. Όχι ακριβώς. Το BIOS κάνει πολλά πράγματα πάνω στο χάρτη. Σαν BIOS. Ναι, σαν BIOS. Απλά ο bootloader απλά ελέγχει εάν θέλω να το προγραμματίσω. Όταν πάω να βάζω το λογαριασμό στο PC και πάω να το προγραμματίσω, εκεί η στιγμή ο bootloader τρέχει και βλέπει σηριακή δεδομένα. Τα παίρνει και τα βάζει στη flash. Αυτό κάνει ο bootloader. Δεν ελέγχει κάποια πράγματα στο χάρτη. Ο κρυσταλλικός σταματοποιής, ο regulator. Εντάξει, ξέρουμε ότι οι μικρολεκτές και οι επεξεργαστές έχουν ρολόγια, έτσι, τα οποία παράγουν παλμούς και σε κάθε παλμό τρέχουν instructions. Χρονίζουν τις εντολές. Ναι, χρονίζουν τον μικρολεκτή. Εντάξει. Τις εντολές. Έτσι, για να γίνονται συγχρονισμένοι. Επίσης, η τάση είπαμε ότι μπορεί να είναι από 7 μέχρι 12 V, ωστόσο το Arduino την κόβει την τάση στα 5 V. Και επίσης το raster που θα επεκτείνει στην τάση φτάνει και αυτή στα 5 V. Οπότε έχουμε ένα ρυθμιστή τάση πάνω στο Arduino. Και έξοδο για ναι, μια έξοδο 5 V και 3,3. Και 3,3. Ωραία, πάμε. Εδώ είναι το Arduino, το Arduino Milano. USB, το φωτοσία, ο Atmel, ο κρυσταλλικός σταθμός, το κουμπάκι reset που μόλις πατάς γίνεται reset το πρόγραμμα για ξανατέχεια την αρχή.
Εδώ οι ψηφιακές επαφές εισόδου εξόδου, όσα έχουν PWM ψηφιακή έξοδο. Άρα 6 είναι εδώ για τη σειριακή. Εδώ είναι το FTDI κύκλωμα που μετατρέπει τα σήματα από USB σε σειριακή για τον άτομο, γιατί ο άτομο δουλεύει σειριακή έτσι. Εδώ είναι αναλογικές 6 εισόδους, οι οποίοι εμφανίζονται. Κάποιες επαφές τάσεις τροπολογίας γύρωσης. Εδώ κάποιοι πληροφορίες που βοηθάνε στο να γίνει η τάση από 7-10 volt per hour. Κάποια LED, αν υπάρχει επικοινωνία με τη σειριακή με το USB αναβοσβήτη, εδώ είναι ένα γενικό LED, σαν χρεώ εγώ που θα χρησιμοποιήσω για την πάγκη. Έτσι γενικά αυτή είναι η πλατφόρμα του ίδιου και η ούρα δεν διαφέρει σε τίποτα, ότι δεν υπάρχει πρώτα αυτό το κύκλωμα εδώ, αλλά υπάρχει ένας άλλος άπλε, όχι σε αυτό το deep package, αλλά σε το πράγμα. SMD. SMD. Έτσι. Ο οποίος έχει προγραμματιστεί σαν FTDI να δουλεύει και είναι και πιο λίγο το απλό να το προγραμματίζεις. Λοιπόν, ο προγραμματισμός του Arduino γίνεται με τις εξής γλώσσες, AVR-C++, έτσι. Εντάξει, δεν θα γράψουμε AVR πλέον, κάποτε γράφουμε. Έχουν γράψει βιβλιοθήκες οι οποίες και περιβάλλουν ολόκληρο που μέσα μπορώ να προγραμματίζω το Arduino. Είναι η AVR-C, έτσι είναι η C, η standard C, με βγαλμένα αρκετά στοιχεία που υπάρχουν μέσα. Έτσι, παράδειγμα, ας πούμε, η printf δεν θα τυπώνω όλους τους τύπους δεδομένων, θα τυπώνω συγκεκριμένα προποίηση δηλαδή τον κώδικα της standard C, παρέχουμε τη λήψη, η οποία μέσα έχει κάποιες συναρτήσεις που έχουν AVR set. Δηλαδή παρέχουν συναρτήσεις που στο εσωτερικό τους αυτές τις συναρτήσεις καλούν assembly για AVR συγκεκριμένα. Είναι ο GCC, ο οποίος χρησιμοποιείται για AVR, έτσι, για προγραμματισμό AVR υπολογιστών, και ο G++. Το Blue Tools είναι μια σειρά εργαλείων όπως είναι το Make, Configure, το M4, ο Preprocessor, είναι σειρά εργαλείων για να μπορέσεις να κάνεις build ένα project. Για να μπορέσεις το ίδιο να κάνει build το κώδικα, χρειάζεται να κάνει link, χρειάζεται να κάνει configure, make, πολλά πράγματα. Αυτά αναφέρονται στο Blue Tools είναι συμπέριος. Και το EVR Tool είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη σχετική επικοινωνία. Ο Blue Tools, τον οποίο το αναφέραμε τι κάνει, drivers FTDI για το Blue Tools χρειάζονται, έτσι, στο Blue δεν χρειάζονται. Και υπάρχουν αρκετές βιβλιοθήκες που αναφέραμε κάποιες, για παράδειγμα, η Microsoft Excel, η XP για το χειρισμό της XP, EPROM για την PROM, υπάρχουν βιβλιοθήκες για το χειρισμό αρκετών πραγμάτων, σε ευρωκινητήρες, πραγματικούς κινητήρες, μπορούμε να έχουμε υποστήριξη. Πάμε στο εδώ το Arduino είδε, έχει editor, εδώ πέρα κάποια μηνυματάκια προσωρινά για τις λειτουργίες που κάνουμε. Εδώ μηνύματα που πετάγονται από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, παράδειγμα, αν κάνω debugging, θα δούμε μηνύματα του debugger εδώ, αν κάνω compile, θα δούμε μηνύματα του compile εδώ. Errors, success messages, όλα. Κάποιο μενού με βασικές λειτουργίες, κώδικα γράφουμε εδώ πέρα, υπάρχει highlighting, color κτλ. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, τώρα να δούμε λίγο το σύστημα συγκεκριμένα, τα επιμέρους στοιχεία. Εντάξει, χρησιμοποίησαμε κάποια ράφτια και καλώδια, γιατί είπαμε να κάνουμε prototyping, έτσι δεν κάνουμε PCBs και προϊόντα. Παράγουμε, πώς το λένε, δείγματα εφαρμογών, μέσω raster. Μία καταπέκτηση κατά μνήμης microSD, θα δούμε γιατί που χρειάστηκε, για να μπορώ να αποθηκεύω σε microSD μνήμης δεδομένα, με σύστημα κλείου, κανονικά, και αφαγγέλους. Ένα ανοιχνευτή περίφημο, γιατί στο σύστημα χρειαζόμαστε το control, οπότε χρειαζόμαστε έναν αισθητήρα που ακούει τα σήματα που στέλνει το control. Μία κάρτα επέκταση αισθητήρων, ουσιαστικά είναι η κάρτα που υπάρχει πάνω σε αυτό το Arduino και στην οποία συνδέουμε το LED για τη λάμπα και όλες τις συσκευές που θέλουμε. Κάποια LED-άκια για να ελέγχουμε συσκευές υψηλών τάσεων δεδομάτων. Η ασήμαντη σκάλα του QNS EXB που αναφέραμε. Κάποιες προσαρμογές break-up modules, όπως είχαμε αναφέρει για την RFID που έχει break-up modules που μπαίνει στο raster, έτσι και η EXB επίσης έχουν RFID modules, break-up modules. Μία οθόνη που πιστάω για να βλέπουμε μηνύματα στην οθόνη. Κάποια καλώδια USB, τροφοδοτικά για την προστασία των ατομών εκτόπου από την τρίζα και όχι με υπολογιστές σύνδεση. RFID, ακριβώς αυτό που είδαμε στην προηγούμενη παρουσίαση, για την αναγνώριση, ο προσαρμογέας της. Παθητικές τυχαίες RFID, αυτές που βλέπουμε, παθητικές λέγονται γιατί δεν έχουν τάση, δεν είναι αυτόνομες, δεν τροφοδοτούνται από μόνες τους. Έτσι, το RFID έχει ένα τσιπάκι μέσα, το οποίο μόλις τροφοδοτείται, με ηλεκτρομαγνητική αυτοπαγωγή, στέλνει τον κωδικό που έχει αποκοινώσει μια μικρή μνήμη. Αλλά πώς τροφοδοτείται η κάρτα, όταν περνάει πάνω από τον RFID reader. Ο RFID reader που στέλνει το σήμα, το ίδιο σήμα τροφοδοτεί την κάρτα και όσο χρόνο έχει η ρεύμα σαν κάρτα, στέλνει αυτό το κωδικό.
υπάρχουν κάποιες ενεργητικές που έχουν δική τους τοποθεσία, με κάποιες μπαταρίες τους κάτι, που δεν χρειάζεται, ας πούμε, να περάσει η κάρτα πάνω από μια συσκευή, ας πούμε, για να διαβάσει. Μπορεί να είσαι εκείνης ο άλλος και να ξέρεις που βρίσκεται. Μία δίωδος, έτσι, είναι κάτι, η δίωδος είναι κάτι σαν η ηλεκτρονική διαδοχή της βαμπύρας του νερού. Επιτρέπει το νερό να περνάει, ας πούμε, μόνο από μια ροή, έτσι και το ρεύμα επιτρέπει να περάσει μόνο προς μια κατεύθυνση. Ένα από τα ισόμετρα για να ελέγχουμε την ένταση του backlight της οθόνης, κάποιες αντιστάσεις, ένα κουμπάκι το οποίο χρησιμοποιείται για να αλλάζουμε τις καταστάσεις στο σύστημα και κάποια LEDs. Πάμε. Λοιπόν, τα άστρα είναι αυτά. Εντάξει, νομίζω όλοι θα έχουν βιαστεί και ένα άστρο λίστα. Έτσι έχει τάση προδοσία γύρωση και εδώ πάνω μπορούμε να συνθέτουμε και κυκλώματα. Έτσι. Κάποια είναι βασικά κυκλωμένα, εδώ μπορούμε να απεκτείνουμε κυκλώματα. Εδώ στο κέντρο βάζουμε deep packets κυκλωμένα. Έτσι μπορούν να συνδεθούν εδώ πάνω και να μαθούν εδώ επαφές. Τα καλωδάκια που χρησιμοποίησαμε είναι αυτά τα πολύχρωμα και διαφορετικού μεγέθους. Μεγέθους AWBDG, έτσι λέγω, το δύο, στο μέγεθος. Εκλεπτισμένα καλώδια και αρκετά εύκριστα. Εδώ είναι το shield, το οποίο χρησιμοποιούνται για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με μια MicroSD καρτούλα, MicroSD, 2 GB πίσω. Μπαίνει εδώ πέρα και μέσω του shield μπορούμε με τον πύρο να γράφουμε, να διαβάζουμε εδώ πέρα από το MicroSD. Αυτό χρησιμοποιείται σε data logging, μια στιγμή έχω ένα GPS, το οποίο κρατάει κάθε φορά τη θέση μου και τα καταγράφω όλα μέσα στο MicroSD και μπορώ μετά να δω αναλυτικά, ας πούμε, σαν ιστορικό, από πού πέρασα. Θα τα βάλω και στο Google Maps και να δω, ας πούμε, στο Google Maps τη διαδρομή. Εντάξει, εμείς το χρησιμοποιούμε για data logging, το χρησιμοποιούμε κυρίως σαν database για να καταγράφουμε τις RFID όταν κάνουμε εκπαίδευση στο σύστημα. Πάμε. Βέβαια, έχει και να αναφέρω, υπάρχει και open source library για FAT 16.2. Έτσι, το οποίο είναι υλοποιημένο με το FAT, το File Location Table, είναι υλοποιημένο με λίστες και όχι table στατικά. Είναι open source, αν δεν τσιπίεται το file system. Εδώ έχουμε αυτή τη περίπτωση, το οποίο είναι 46 μέτρη σπασών, έχει 3 κουδαράκια, τάση γύρω και σήμα, διαβάζει περίφημα σήματα από το περιβάλλον και μας στέλνει raw data ψηφιακά στο Arduino μέσα τα σήματα αυτά τα οποία διαβάζει. Και μπορούμε εμείς να καταλάβουμε τι κουμπί πατήθηκε από ένα τηλεχειριστήριο. Το να φέρω ότι αυτό διαβάζει στα 34 kHz για μορφωμένα σήματα υπέρυθρα. Δεν διαβάζει ότι υπέρυθρο σήμα υπάρχει στο περιβάλλον. Είναι λογικό γιατί όλοι παίρνουν υπέρυθρο σήμα. Αυτή τη στιγμή και εγώ παίρνω υπέρυθρο σήμα λόγω της θερμοκρασίας που έχουμε μέσα. Οπότε θα ήταν κουτό να διαβάζει ότι υπέρυθρο σήμα υπάρχει. Διαβάζει συγκεκριμένα υπέρυθρα σήματα τα οποία έχουν διαμορφωθεί με φέρον, ας πούμε, 34 kHz. Και τα τρικοντόρ όταν εκπέμπουν ένα σήμα, δεν το εκπέμπουν έτσι άσχετα, το διαμορφώνουν πρώτα και μετά το στέλνουν με το LED που υπάρχει επάνω στο τηλεχειριστήριο, το οποίο είναι LED υπερήφανο, δεν φαίνεται με το δωμάτι. Έτσι. Φαίνεται όμως με κάμερα, δείτε με κάμερα όταν πατάτε το τρικοντόρ, η κάμερα μπορεί και πιάνει το φως. Εδώ είναι το shield το οποίο μπαίνει πάνω στον κόμπο, στον server κατά κάποιο τρόπο. Και μπορούμε να συνδέουμε αυτό το σύνδεσμο δεν προσφέρει τίποτα περισσότερο από να παρέχει τα input outputs πάλι ξανά στο επόμενο επίπεδο, στο ανώτερο επίπεδο. Έτσι αυτή η σύνδεση, αυτή η κατάσταση μπαίνει ακριβώς πάνω από το επίπεδο, έτσι, σαν σύνδεση. Αλλά παρέχει και επίσης για τα ίδια input output και άλλες μορφές συνδεσμολογίες. Παράδειγμα, παρέχει τριπλά καλώδια, εντάξει, και σήμα clips. Clips, ναι, για modules, τα οποία αναπτύσσουν άλλοι, έτσι, third party. Και παρέχει και επίσης και αυτό το τριπλή σύνδεση. Βραχυκλωτήρες για να... Ναι, εμείς έχουμε συνδέσει εδώ κάποια LEDs, ας πούμε, εδώ πέρα, και ένα ρελέ, μια συσκευή που είναι η λάμπα. Μπορούμε να έχουμε άλλα τόσα, ας πούμε, για άλλες συσκευές. Πάμε. Εδώ είναι ο ρελές. Ο ρελές είναι ένας διακόπτης, ουσιαστικά, όπως τι κάνει. Μέσω του Arduino εγώ ανοίγω και κλείνω ένα ηλεκτρομαγνητικό διακόπτη, ο οποίος υπάρχει εδώ πέρα, ο οποίος άλλοτε κάνει γύρωση, αν βαχυκλώνει, άλλοτε όχι, επιτρέποντας να περάσουν τα 220 βόλτ από την πρίζα στη συσκευή. Εδώ έχω μια συσκευή πάνω στο ρελέ, συγκεκριμένα την έχω συνδέσει εδώ. Ωραία. Αλλά δεν επιτρέπω να περάσει το ρεύμα στη συσκευή όταν, ας πούμε, για παράδειγμα είναι 0. Όταν είμαι στήριο 0, όταν εδώ διακόψα, το λογικό είναι όταν ακουπάει δεν παίρνει ρεύμα. Όταν το κάνω ένα, θα κλείσει πληκτρομαγνητικά και θα αφήσει να περάσει ρεύμα προς τη συσκευή. Το αν θα περνάει ρεύμα στο 0, όταν κάνω 0 εδώ πέρα το διακόπτη, ή στο 1, εξαρτάται ένα. Πώς έχω συνδέσει εδώ πέρα τη σχεδία, αν είναι normal open ή normal close. Τώρα εμείς το έχουμε βάλει στο normal open, το ένα καλωδιάκι του δοστικού,
Οπότε στο 0 είναι το λογικό. Στο 0 δεν αλλάζει. Στο 1 θα αφήσει την απεράσταση. Αν το βάλω στο normal close, είναι το αντίθετο. Αν είναι 1 το ρελέ, δεν θα αλλάζει. Αν είναι 0 θα αλλάζει. Έτσι είναι όπως περνούμε, δεν υπάρχει τάση. Φυσικά μπορούμε και εδώ πέρα να συνδέσουμε το Arduino επίσης. Εντάξει, ή με κλιπάκι ή με καλώδια επιτόπου με το μηδό από εδώ πάνω. Εδώ είναι η κάρτα ηλεκτρονικά CX-Bit, η οποία έχει ο chip την κεραία. Μπορείς να κολλήσει εδώ πέρα εξωτερική κεραία βέβαια. Εντάξει. Είπαμε ότι η υλοποίη του IEEE 802.15.4 έτσι έχει αρκετά κουβαλάκια και δεν μπορεί να μπει πάνω στο raster, θέλει break up module. Υλοποιεί πάρα πολλά πράγματα, κωδικοποιείς δεδομένων, ανοίγνωση και διόρθωση φαρμάτων, έτσι έχει ολόκληρο μικρολεκτή μέσα. Και υλοποιεί όλη τη διαδικτυακή επικοινωνία. Δουλεύει στα 2,4 GHz για χαριλούς μετάδοση από το πανέφερα και για δίκτυα που θέλω να τα φέρω πιο συγκεκριμένα και κείμενα και εικόνα. Πάμε στο. Είναι τη Digi International. Λοιπόν, θα αναφέρουμε δύο κάρτες προσαρμογής, είναι η XP Explorer USB και η XP Explorer Regulated. Η XP Explorer USB παίρνει την κάρτα που μόλις σας έδειξα από λίγο και μπορούμε να την προγραμματίσουμε. Η κάρτα θα έχει firmware πάνω. Αυτή που γράφουμε το firmware για την κάρτα, για τον έλεγχο των σφαρμάτων, όλα αυτά εδώ πέρα που τα δίκτυα παρουσιάζουν, ας πούμε, η ασφάλεια έτσι, και άλλα πολλά θέματα, ανανεώνουμε το firmware συχνά. Οπότε για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε το firmware, να αναβαθμίσουμε την κάρτα, να είναι πιο καλή, ας πούμε, έχουμε αυτή την κάρτα, με μήνυ και USB με τον υπολογιστή, βάζουμε εδώ πέρα την κάρτα και την μπορούμε να προγραμματίσουμε. Επίσης έχει εδώ FTDI. Το FTDI χρησιμοποιείται σχεδόν παντού όταν έχουμε USB και ένα breakout μόνο από μια συσκευή πάνω, η οποία δουλεύει σειριακά. Έτσι. Τώρα, αυτή η κάρτα είναι η κάρτα, αυτό μία θα χρησιμοποιούμε για να κάνουμε το upgrade του firmware, τίποτα περισσότερο. Η άλλη κάρτα είναι αυτή που υπάρχει μόνο πάνω στο raster και είναι αυτή που πάλι παίρνει το SIM εδώ πέρα και παρέχει εδώ πέρα ένα print-out input εύκολο, ground, τάση, input και output. Δηλαδή, στην ουσία στείλει δεδομένα, φέρει δεδομένα, τάση και γύρω σε αυτό. Έτσι. Έχει κάποια λεπτάκια εδώ πέρα ισχύ σήματος, αν υπάρχει επικοινωνία στο να στείλει ή στο να πάρει. Κάποιες αυτές είναι φωτοβέτες. Έτσι είναι transceivers. Είναι και στέλνουμε και παίρνουμε. Ωραία. Πάμε στο πόνο. Εδώ είναι η οθόνη που χρησιμοποιήσαμε. Είναι μια τυπική οθόνη της Hitachi, HT44-80. Συγκεκριμένα GDM, το HT44-80 είναι το πρωτόκολλο, η παράλληλη επαφή που χρησιμοποιούν. Η οποία είναι παράλληλο δείτε, η σειρά. Η οθόνη δεν χρησιμοποιεί ένα δίπλο καλωδιά, χρησιμοποιεί αυτή τη τάση. Συγκεκριμένα είναι GDM 1602K, έχει δύο γραμμών 16 χαρακτήρων. Πίσω το χρώμα είναι μπλε, τα γράμματα είναι πράσινα. Και είναι αρκετά άκρος ο τρόπος να αρχίσει την οθόνη τυπική σαν αυτή. Λοιπόν, πάμε πίσω. Εδώ δεν είναι η οθόνη, έχει πόσα κουβαράκια που χρησιμοποιούνται, όχι όλα βέβαια, αρκετά. Επειδή μόνο τα κουβαράκια για να χειριστεί μια οθόνη είναι όλα σε ένα τραπέζι, α πούμε. Και αυτό είναι. Έχουν ένα μπουκάλι που χειρίζεται μια οθόνη και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Χρειαστήκαμε με κάποιο τρόπο να σκεφτούμε πώ μπορούμε να κάνουμε ένα optimization, ένα ελαστοποίηση, των πίνς που μόνο χρησιμοποιήσουν για να προγραμματίσουμε μια οθόνη. Συγκεκριμένα, βρήκα μια υλοποίηση με δύο μόνο κουβαράκια, δύο κάρτε δηλαδή, για να μπορέσω να οδηγήσω μια οθόνη. Έτσι, με σειριακό τρόπο. Την παράλληλα να την οδηγήσω με σειριακό τρόπο. Χωρίς σημαίνει ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στον τρόπο που χρησιμοποιούν τα δεδομένα ή εμφανίζονται για όπως είναι πίσω το ίδιο. Η ίδια απόκριση. Αυτό έγινε. Έγινε χρησιμοποιώντας ένα καταπληκτικό ολίσθηση. Έτσι, συγκεκριμένα το DM4S4E. Αυτά είναι τυπικά παιδιά, είναι κωδικές ονομασίες. Καταχωρητής ολίσθησης είναι ένα flip-flop register, ένας καταχωρητής, ο οποίος έχει μέσα κάποια flip-flops. Ένα flip-flop είναι ένα κύτταρο μνήμης στα ψυχαγωγή κλώματα. Αν θέλω να αποθηκεύσω ένα bit, έτσι, 0-1, χρησιμοποιώ ένα flip-flop, ένα κύτταρο μνήμης. Αυτό έχει την ικανότητα να κρατάει μέσα του, να θυμάται αν είναι 0-1 κάτι. Συγκεκριμένα αυτός είναι οκτάβητος, έχει 8 flip-flop μέσα και μπορώ να καταχωρήσω ένα byte και να το έχω εκεί, να το θυμάμαι και όταν θέλω να αποθηκευθώ σε αυτό, έτσι. Αλλά δεν είναι απλά ένας καταχωρητής. Είναι η καταχωρητή ολίσθηση. Δηλαδή, μπορώ να καταχωρώ δεδομένα μέσα του, μονομιά, και σιγά σιγά μπορώ να του λέω: δώσ' μου το high level bit, το most significant bit. Μετά δώσ' μου το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο. Να τα πάω με τη σειρά εδώ. Να γράψω ένα ολόκληρο byte μέσα και μετά να διαβάσω ένα-ένα bit αυτά τα οποία έχει στο εσωτερικό του. Τα κάνει ολίσθηση δηλαδή και τα εξάγει. Είναι σαν μια ώρα, βάζω bits και στο τέλος τα βγάζω. Έτσι, αυτό γιατί έγινε.
Όπως είπαμε, την πληροφορία τη χρησιμοποιούμε με δύο κουδαράκια, σειριακά. Ωστόσο, εμείς θέλουμε να γράφουμε bytes. Το Arduino γράφει bytes. Τα bytes διατηρούν το προσωρινό μέσα και ένα bit στέλνουν στον οθόνη. Εντάξει. Από παράλληλα σε σειριακά είναι. Την οποία που παράλληλα σε σειριακά. Από, όχι, συγγνώμη, τι είπα, παράλληλα σειριακή. Όχι, το λέω εγώ. Σειριακή σε παράλληλα. Ναι, σε σειριακή σε παράλληλα. Από 8 πιν της οθόνης της LCD να είμαστε έτσι. Το Arduino γράφει byte και εμείς στέλνουμε ένα σειριακό. Πάμε στο πόνο. Εδώ είναι το καλώδιο, το τυπικό καλώδιο. Εντάξει, το χρησιμοποιούμε και για προγραμματισμό και για το φωτοσύνη του Arduino. Απλά το έχουμε συνδυάσει με ένα τροφοδοτικό, το οποίο παίρνει ένα λογικό ρεύμα της συμπρίζας, ας πούμε, 220 βόλτ. Εντάξει, χρόνο τα 50-60 φέρνεις αυτό που υπάρχει, είναι το λογικό σήμα. Και το μετατρέπει με, εντάξει, τροφοδοτικό παιδιά, ξέρετε τι κάνει αυτό. Έχει αναρθωτές μέσα, ψαλίστες. Το κάνει 5 βόλτ, ακριβώς όσο χρειάζεται για να το φορητηθεί με ένα βαθμό μοντέλο. Εντάξει, προχωράμε. Εδώ είναι το RFID Reader που σας δείξαμε στην προηγούμενη παρουσίαση, το ID 12, το οποίο διαβάζει τις RFID cards, έτσι είναι ο Reader, στα 125 kHz που λέμε. Πάμε στο επόμενο. Εδώ το Breakout Module που επίσης σας δείξαμε, που μπαίνει επάνω η κάρτα και μετά αυτό στο raster, γιατί είπαμε ότι το RFID Reader δεν μπορεί να συνδέσει στο raster. Έχει τα πλάκα του, είναι σε μικρή απόσταση. Και γενικά δεν δουλεύει με raster. Εδώ τώρα, το RFID breakout έχει, εμείς χρησιμοποιούμε μόνο volt, ground και transfer, αυτά τα τρία. Εντάξει, για να δουλέψει, τα CQC και το T6 είναι τα δεδομένα που παίρνουμε από το RFID. Από την κάρτα που διαβάζει, έτσι. Τα άλλα είναι προαιρετικά, θέλουν να χρησιμοποιείτε, παράδειγμα μπορούμε να βάλουμε δικά μας κεραία, δεν ένα, δύο. Μπορούμε να βάλουμε δικά μας κεραία που διαβάζει RFID. Και να μην χρησιμοποιήσουμε το RFID reader. Το μεγαφωνάκι που είχαμε πει, πάμε τώρα. Εδώ είναι οι κάρτες, RFID tags, πλαστικές κάρτες, ελευθερίες, πλαστικός μαγνητισμός και γυάλινη διάφορη καψούλα. Αυτή εδώ η περίοδο είναι σαν ρίζες με ύφος. Χρησιμοποιείται σε ζώα και τα λοιπά που θέλουν να βλέπουν κατά πόσο πώς εξελίσσονται. Γενικά παλιά να δείτε ας πούμε ποια είναι αιτούς, βάζανε κάτι... Στα δέσποτα. Στα δέσποτα και τα λοιπά. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται σε ανθρώπου και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ανθρώπου. Έτσι. Και από το να φέρω, οφείλω να το πω αυτό γιατί να έχει σημασία πολύ για αυτό. Εντάξει. Μόνο για ζώα εντάξει, και για προϊόντα εκεί. Πάμε, κόμμα. Αυτό είναι ένα ποτεσιόμετρο τυπικό, σαν τα 350 κιλών, το οποίο λειτουργεί σαν μεταβλητή αντίσταση. Έτσι. Υπάρχουν μια αντίσταση που μεγαλώνει και μικραίνει στο εσωτερικό ανάλογα με την. Τη στροφή που κάνω εγώ εδώ πέρα. Εντάξει. Όσο μεγαλώνει η αντίσταση, τόσο μεγαλύτερη αντίσταση υπάρχει. Τόσο γρήγορα, τόσο μικρότερη αντίσταση. Χρησιμοποιείται πού, στην οθόνη για να ρυθμίσουμε τον φωτισμό. Έτσι, αν είναι πιο εντό ή πιο μικρό. Και μία δίωδο, λοιπόν, θα παρατηρήσετε ότι το Arduino, όπως είπα, η οθόνη που χρησιμοποιούμε τη δουλεύουμε με δύο βοράκια. Ωστόσο, τρία βγαίνουν από το Arduino, όχι δύο. Στην οθόνη συνδέονται δύο. Από το Arduino βγαίνουν τρία. Γιατί είναι το Enable, είναι το Clock και τα Data. Έτσι. Τι κάναμε. Χρησιμοποίησαμε μία δύο, την ένα ανοίξα 301, αυτή που χρησιμοποιεί που έχουν όλα τα κύρια που τα αγοράζει στο Arduino. Αυτή βάζω όμως μέσα. Σε συνδυασμό με μία αντίσταση, θα σας δείξω μετά, κυλοποίησαμε μία πηγή. Εντάξει, δεν έλεγε να πάρουμε ένα kit ολοκληρωμένο τώρα που έχει μέσα πύλες, EndoNote. Για μόνο μία πύλη. Μία-δύο είναι κάτι σαν κακιά αυτό. Έτσι. Χρησιμοποιείς μία δίωδο και μία αντίσταση για να παρέξει μία πύλη M. Την πύλη M τη χρειαστήκαμε πού. Στο να πυλεύουμε, άλλοτε το ένα καλώδιο, τρία καλώδια πάνω. Το ένα είναι clock, data και enable. Έτσι. Το clock και το enable τα ρυθμίζουμε επειδή δεν μπορούν να λειτουργούν παράλληλα αυτά τα δύο. Και τα δύο. Έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτό. Δεν δουλεύουν ταυτόχρονα. Έτσι, με μία πύλη σαν πολυπλεξία κάνουμε ή το ένα ή το άλλο να δουλεύει. Έτσι, αυτό. Αυτή είναι η χρήση. Θα σας δείξουμε και το κύκλο μόνο. Πάμε. Εδώ είναι ένα κουμπάκι το οποίο χρησιμοποιείται. Βέβαια, λοιπόν, το σύστημα αυτό έχει και αυτό FSM, όπως έχει και το προηγούμενο. Έτσι, γιατί παρέχει και αυτό μία σειρά από καταστάσεις. Εκπαίδευση, λειτουργία, έχει κάποιες καταστάσεις να τις δούμε. Οπότε το κουμπάκι αυτό δεν είναι σαν το προηγούμενο που είδαμε ότι όταν τελειώνει να αυθεντικές σου πάει στο πόνο. Στο επόμενο state πάμε όταν θέλουμε εμείς. Πατάμε το κουμπί. Σαν μενού οδήγηση σε λειτουργίες.
δουλεύει καλύτερα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να το έχω πατημένο για να το βρει κάποιο στο Google που πατήθηκε. Όποτε θέλω, όποια στιγμή θέλω, πατάω το κουμπί στο επόμενο state, στην επόμενη λειτουργία του πεδίου. Βέβαια, να πω κάτι, όταν υπάρχει μια real time λειτουργία εδώ, π.χ. όταν εκπαιδεύουμε μια RFID card και αποθηκεύεται στην SD εκείνη τη στιγμή και λειτουργεί η SD library, δεν μπορούμε να πάμε να πατήσουμε το κουμπί εδώ πέρα τώρα και να κοπούν όλα εκείνα που γίνονται. Γιατί εντάξει, θα υπάρχει πρόβλημα, είναι κάτι atomic operation ή θα γίνει όχι. Έτσι. Είναι ατομικές λειτουργίες που με αμοιβό αποκλεισμό πρέπει να τις παρέχεις. Λοιπόν, εδώ αμοιβός αποκλεισμός το πετύχαμε ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τα interns όταν κάνουμε κάποιες λειτουργίες οι οποίες είναι ατομικές. Έτσι, άρα το κουμπί αυτό, όταν το πατάμε, τις περισσότερες φορές, σχεδόν στις 98% ή 98% θα είναι επιτυχημένες. Έτσι. Θα πηγαίνεις στην επόμενη λειτουργία. Τώρα, αν πας εσύ, την ώρα που περάσεις μια κάρτα, μια δηλαδή μη κανονική λειτουργία, έτσι, αυτό ανεπιθύμητη λειτουργία, που δεν είναι στα πλαίσια της λογικής λειτουργίας του πιθανότητας, πας πατήσεις το reset, θα το αγνοείς το reset, δεν θα, δεν θα πάει στο επόμενο. Μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία και το θα πολέμεις. Εντάξει. Είναι το SIP που λέγαμε που παρέχει connectors σε φορτικούς, πάμε στο επόμενο κύκλωμα. Εδώ πέρα το κύκλωμα είναι πιο πολύπλοκο του κόμπου του client. Το Arduino πάλι, εδώ τα modules, εδώ είναι ο αστυπτήρας του διαχειριστήριου, εδώ είναι το RFID reader και εδώ είναι πάλι το RSB. Αυτά συνδέονται σε κάποια κοδωράκια που δίνουν. Τώρα, το reset button, έτσι, δουλεύει με normal open... με normal, δουλεύει όταν το πατάμε, έτσι, στέλνει 1. Όταν το πατάμε στέλνει 0, δηλαδή το λογικό. Εντάξει. Εδώ είναι η οθόνη, ο shift register. Η πύλη έντε εδώ πέρα με τα κουβαλάκια τα τρία που χειριζόμαστε στην οθόνη. Το κύκλωμα υπάρχει πρώτα το δίχτυο βλέπει. Διαγράμματα ροή υπάρχουν για τη ροή του κώδικα, το σύμβολο που ξυπνούν τα πιο βασικά κομμάτια, όχι πια εντολή, εντολή, έτσι, εντάξει. Τα πιο βασικά κομμάτια που δουλεύουν και αυτά υπάρχουν επίσης. Κώδικα επίσης, αν δείτε αυτός ο κώδικας είναι και είναι γνωστός από προηγούμενη παρουσίαση που ελέγχει το RFID της κάρτας. Και αυτός ο κώδικας ήταν γνωστός. Εδώ είναι το σύστημα, έτσι, η οθόνη, micro SD, το Arduino κάτω, εδώ είναι στο PS περίπτω, ένα LED για status, RFID, η XB, υποδεσιόμετρο, η NP εδώ και εδώ είναι ο shift register. Πάμε τώρα. Και άλλες εικόνες βλέπουμε εδώ, τροφοδοσία του, το πράγμα. Και εδώ επίσης είναι τα tags. Εδώ μας περνά μια κάρτα. Εδώ είναι ο άλλος ο κόμβας, το προφορετικό με το ρελέ. Έτσι, δηλαδή, συστικά το Arduino κάνει 0 ή 1 το ρελέ. Το ρελέ ανοίγει, κλείνει και παίρνει την τάση στο κάνει ρεύμα. Ή το αφήνει να περάσει ή όχι στο... Λειτουργεί ως διακόπτης για το κύκλωμα 220 που υπάρχει εκεί για το φωτιστικό. Από μέχρι εδώ είναι 5 βόλτ. Από εδώ και πέρα 220. Έτσι, το ρελέ είναι ηλεκτρομηχανικός διακόπτης. Θα κάνω μια ερώτηση. Είπαμε ότι χρησιμοποιείτε τον AVR, έτσι. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, δεν έχω μεγάλη εμπειρία. Νομίζω στο specification, όπως ας πούμε έχει 32 καταχωρητές, δεν έχει και. Δεν υποστηρίζει μέχρι 4 πόρτες. Έχω την εντύπωση ότι υποστηρίζει μέχρι 4 πόρτες και μέχρι 8 pins στην κάθε πόρτα. Δεν ισχύει αυτό. Πόρτες για το πράγμα. Για εξωτερικές συσκευές. Ναι. Μέχρι 4 δεν υποστηρίζει ή όχι. Νομίζω. Η αρχιτεκτονική του AVR. Μιλάτε το ίδιο που θα πω. Ναι, ναι. Όχι, έχει 16. 14 κουβαλάκια. Αυτά τα κουβαλάκια εδώ πέρα είναι του τάπου, καταλήγουν στην ουκρανική κούκια. Στην ουσία. Γιατί όταν εγώ μιλάμε τον Arduino, μιλάμε τον AVR στην ουσία. Ναι. Και αναλογικές εισόδους επίσης και αυτές είναι στον Arduino, στο AVR. Ναι, ο μικροεγγυητής AVR δεν είναι. Ναι. Σε πόσες πόρτες μπορεί να δώσει output και σε πόσα pins ας πούμε. Σε 13. Σε 11 ή 12, νομίζω το 13 είναι... Τα δύο είναι σειριακά. Ναι, αυτά. Είναι... Σε 13 pins, σε πολλές πόρτες. Input ή output, τις ορίζουμε τις πόρτες. Ναι. Το τι θα είναι, αν θα είναι input ή output, τις ορίζουμε τις digital input output. Ναι, δηλαδή μόνο 13 bits ουσιαστικά. Όχι, τι bits. Pins. Ναι, το κάθε pin πόσα... Κάθε pin τι, πόσο. Συγγνώμη. Νομίζω, ναι. Sorry, δεν είναι. Ίσως θέλω εγώ. Εντάξει, ναι, sorry.
Πάμε τώρα, normal open, normal close. Τι έχεις πει με τα λεπτάκια εδώ πέρα. Θα δούμε πώς δουλεύουμε στην πράξη αυτά. Το κώδικα, εντάξει, λογικά, επειδή έχει περάσει και λίγο, δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε. Θα υπάρξει το διαδίκτυο. Θα κάνουμε απλά για τις δουλειές. Μπορούμε και φως. Δεν έχει φωτιά. Δύο λεπτά να κλείσω τον ήλιο. Λοιπόν, εδώ υποτίθεται είναι ο κόβος ταυτοποίησης, εδώ είναι ο κόβος ελέγχου, αρκετά μακριά υποθέτουμε. Το σύστημα αυτό παρέχει μέσα σειρά από λειτουργίες. Το μενού του είναι ένα κουμπάκι το οποίο αλλάζουν τις λειτουργίες και πάει κυκλικά, έτσι όταν τελειώνω την ελευθερία λειτουργία και ξαναπατάω, πάει στην πρώτη. Βλέπετε εδώ πατώντας το κουμπάκι, η οθόνη μας δείχνει σε ποια φάση είμαστε, έτσι. Πρώτη λειτουργία, handling RFID, μπορεί να χειριστεί μια RFID, έτσι αν την ξέρει βέβαια. Το 2, learning RFID, μπορεί να μάθει με καινούργια κάρτα, έτσι. Και το 3 είναι μάθηση τηλεχειριστηρίου. Λοιπόν, όταν παίρνει το σύστημα δεν έχει γνώση, ας πούμε, τηλεχειριστηρίου ούτε κάρτες, δεν γνωρίζει τίποτα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε καταρχήν είναι να το εκπαιδεύσουμε με ένα τηλεχειριστήριο. Αυτό είναι ένα τηλεχειριστήριο το οποίο βασίζεται σε γνωστό πρωτόκολλο, το RC5, έτσι είναι τη Samsung. Το Arduino μπορεί να δουλέψει με πάρα πολλά τηλεχειριστήρια γιατί παρέχει 4 πρωτόκολλα, υποστηρίζει 4 πρωτόκολλα. Το NEC, RC5, RC6 και τη Sony. Μπορεί να υπάρχουν άπειρα τηλεχειριστήρια, αλλά βασίζονται όλα σε κοινά πρωτόκολλα. Τώρα, έστω θέλω να εκπαιδεύσω το σύστημα να γνωρίζει ένα τηλεχειριστήριο για να τον μπορώ να χρησιμοποιήσω αργότερα. Έτσι. Το βάζω σε κατάσταση εκμάθηση τηλεχειριστηρίου και πατάω τα πλήκτρα που θέλω. Εντάξει, κάθε πλήκτρο θα είναι μια συσκευή απέναντι. Μπορώ, εντάξει, θα μου πεις τι, μόνο τόσε συσκευέ μπορούν να έχω. Όσα τα πλήκτρα, όχι. Παίρνω και ένα δεύτερο τηλεχειριστήριο και επίση και αυτό μπορώ να το εκπαιδεύσω. Όσα τηλεχειριστήρια θέλω. Κάποιε συσκευέ από ένα τηλεχειριστήριο, κάποιε συσκευέ από άλλο, ώστε ξέρω να είναι κάπω unsafe. Ξεκινάω, το προγραμματίζω αυτές τις συσκευές στα νομεράκια για να είναι και πιο εύκολο σε εμάς, έτσι. Ξεκινάω από το 0, ας πούμε. Καθώς πατάω, παίρνει σε κατάσταση learning code. Έτσι, πατάω το 1, ανάβει, περιμένει, μόλις σβήσει μπορώ να απαντήσω το επόμενο. Γιατί ουσιαστικά είναι όπως κάναμε με την προηγούμενη παρουσίαση. Έτσι, όταν το πατάω, εγώ αυτό στέλνει συνέχεια. Έτσι, πρέπει να το ανάψω, να το σβήσω και να του πω το χρήστη και σπάω τώρα το επόμενο. Εντάξει, πατάω τα. Κάποιες συσκευές, 10 συσκευές. Τώρα για να τελειώσω, και όσοι θέλουν, έτσι, για να τελειώσω, πατάω την τελευταία συσκευή που πάτησα ξανά. Πάτησα το 9 τώρα, για να τελειώσει η μάθηση, ας πούμε, πατάω ξανά το 9. Saved. Αποθηκεύτηκαν στην PROM αυτές. Αυτοί οι κωδικοί αποθηκεύτηκαν στην PROM του Arduino. Αν το βγάλουμε πίσω τώρα και το ξαναβάλουμε, θα τα διαβάσει από την PROM και θα τα γνωρίζει. Έτσι κάνει σαν γνώση, ας πούμε. Τώρα εντάξει, έχουμε εκπαιδεύσει ένα τηλεχειριστήριο. Το έχουμε έτσι. Αν χαθεί αυτό, μπαίνουμε σε κατάσταση εκμάθηση και μαθαίνουμε ένα καινούριο. Είναι δυναμικό το σύστημα, κάνει training δηλαδή. Τώρα, η άλλη λειτουργία είναι το learning RFID που μαθαίνει τις RFID κάρτες. Παράδειγμα, θέλουμε να του μάθουμε, ας πούμε, κάποιες κάρτες. Παίρνουμε την πρώτη, ωραία, την περνάμε. Μας λέει το RFID κωδικό που έχει πάνω και κάνει τις check με το V1 που είναι τα redundant συντάντα τα οποία χρησιμοποιούνται για το check-in, τα περιττά δεδομένα στην ουσία. Και λέει pass. Αν υπήρχε πρόβλημα στην κάρτα τίποτα, θα έλεγε error. Έτσι, δηλαδή σημαίνει ότι κάτω αυτή είναι έγκυμα, έχει χρησιμοποιηθεί. Εντάξει. Αμέσως μετά, έχοντας την κάρτα αυτή, λέω, ας πούμε, ότι αυτή η κάρτα θα λέει τη συσκευή 0. Πάτησα το 0, συσχετίστηκε η κάρτα με τη συσκευή 0 και επίσης αυτή η πληροφορία καταγράφηκε μέσα στην SD. Εντάξει. Δεν καταγράφω RFID δεδομένα μέσα σε EEPROM. Πρώτον γιατί δεν έχει μεγάλο μέγεθος η PROM και δεύτερον γιατί μπορώ να βγάλω την SD αυτή τη στιγμή, να την πάω στον υπολογιστή, να το ανοίξω, να δω τα δεδομένα, να τα αλλάξω με το χέρι, να ξαναφέρω ή μπορώ να έχω διαφορετικά αρχεία εφαρμογές. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή βγάλω την SD, το σύστημα δεν έχει γνώση. Μπορώ να το ανοίξω το PC, να βάλω άλλες στοιχείες και οι ίδιες κάρτες με τις ίδιες συσκευές να έχουν διαφορετική εφαρμογή. Έτσι, αυτό είναι δυναμικό. Τώρα, περνάω μια άλλη κάρτα. Επίσης, πάση κτλ. Ένα, ελέγχει την ένα συσκευή, η γάμα, τη δύο συσκευή. Επίσης, μπορώ εδώ πέρα τώρα, ας πούμε, να κάνω monitor, να δω μία κάρτα. Έτσι, παράδειγμα, φέρνω αυτό και βλέπω απλά τι είναι. Δεν χρειάζεται να το προγραμματίσω να το αποθηκεύσω. Θέλω να δω απλά τι κωδικό έχει. Μπορεί να φύγω αν θέλω, επιτόπου. Βλέπετε, φεύγω, πάω σε μία άλλη λειτουργία.
Και τώρα, ο κόμβος είναι εκεί που έχει τις διάφορες συσκευές και έχει ένα λελέ με τη λάμπα, ας πούμε, έτσι, εδώ πέρα. Η λάμπα μπορεί να είναι πόρτα, μπορεί να είναι συναγερμός, μπορεί να είναι ό,τι θέλουν. Φαίνω τη μία γκάρτα στο κόμβο τακτοποίησης, έτσι. Αμέσως, τι κάνει αυτή τη στιγμή ο κόμβος. Διαβάζει τα δεδομένα. Τα πηγαίνει στο Arduino, τα παρσάρει, βλέπει ότι είναι έγκυρη κάρτα. Πηγαίνει στη βάση δεδομένων που είναι μέσα στην SD, βλέπει αν υπάρχει καταχώρηση, βλέπει ποια συσκευή ελέγχει και αν όλα πάνε καλά, στέλνει ασύρματα με την XB απέναντι, ξέρεις κάτι, άναψε τη συσκευή τάδε. Κλείσει τη συσκευή τάδε. Ωραία, αν περάσει ξανά η κάρτα, κλείνει. Επίσης, συσκευή Β, έχουμε κάποια LEDs εκεί, εντάξει, δεν είχαμε ρελέ. Άμα δείτε, άναψε το LED. Σβήνει το LED. Ανάβει το LED, σβήνει το LED. Επίσης, αν περάσουμε μια κάρτα που δεν έχει εκπαιδευτεί, δεν την έχουμε προγραμματίσει. Έτσι. ROM car RFID tag. Δεν ξέρω. Αν πάω να την προγραμματίσω, έτσι. Λένε car RFID, περνά την κάρτα, βάζει μέσα και λέει ότι είναι 9. Εντάξει. Και πα στη φάση, ξέρω που είναι ο χειρισμός και περάσει, ανάβει το LED. Έτσι. Δηλαδή είναι δυναμικό. Μπορώ να αλλάξω μια κάρτα, δηλαδή αυτή που την προγραμματίσαμε να είναι συσκευή 0, μπορώ να την αλλάξω, να γίνει η συσκευή 5. Αλλά δεν χρειάζεται να πάρω καινούργια κάρτα. Επίσης, μια συσκευή μπορεί να ελέγχεται από πολλές κάρτες. Μπορεί και οι δύο κάρτες αυτές να ελέγχουν μια συσκευή. Μια κάρτα δεν μπορεί να ελέγχει πολλές συσκευές. Να περνάω μια κάρτα και να κλείνουν όλες οι συσκευές σπιτιού μου. Αυτό που ελέγχεις. Έτσι. Όχι, δεν μπορεί να γίνει, δεν θέλω να το κάνω. Έτσι. Επίσης, αν αυτή τη στιγμή αυτός ο κόμβος. Οπα, εδώ είναι μια κατάσταση που απλά κάνει print. Είναι κάτι σαν. Τι είναι αυτό το software, έτσι. Wireless Remote and RFID version 1. Εδώ είναι η κατάσταση που χειρίζεται. Εντάξει, αυτή τη στιγμή, αν βγει αυτός ο κόμβος από την πρίζα. Ωραία. Εκείνο συνεχίζει να υφίσταται, έτσι. Αν το ξαναβάλω στην πρίζα. Εντάξει, και πάω σε αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Δεν υπάρχει μια εγκαθιδρυμένη σύνδεση ασύρματη που είναι μόνιμη ανοιχτή. Αλλά κάθε φορά που υπάρχει μια επικοινωνία, τότε γίνεται η σύνδεση με τα δύο δεδομένα και τελειώνει η υπόθεση σύνδεση. Κλείνει η σύνδεση. Έτσι. Αυτό είναι καλό, το ότι μπορεί να κλείσει ένα κόμβο, να ξανασηκωθεί και να μιλήσουν πάλι. Ναι, ad hoc. Έτσι. Τι άλλο. Εδώ το ποτεσιόμετρο ρυθμίζουμε την ένταση τη οθόνη. Νομίζω αυτά. Ναι, όμως είπες ότι μπορεί να μπει κεραία 2,4 GHz. Ανάμεσα. Οι συγκεκριμένες κάρτες, ναι, δουλεύουν στα 2,4 GHz. Εντάξει, υπάρχει αυτό το specification. Αλλά μιλάνε και με ένα μοναδικό κωδικό. Πριν ανέφερα private area networks. Έτσι, τα PAN δίκτυα. Όπως το Bluetooth που το κάνουμε καθίσει και συνδέουμε, ναι, κάποια. Μέχρι 100 μέτρα πια. Δεν είναι το θέμα η απόσταση. Μιλάμε τώρα για την καθίδρυση της σύνδεσης. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να έρθει αυτή τη στιγμή ένας τρίτος και να παίξει με αυτό εδώ. Και να κάνει mock ότι είναι αυτό. Όταν συνδέεται ένα ακουστικό Bluetooth με ένα κινητό, βάζεται ένα μοναδικό κωδικό. Αυτό το κωδικό κάνει. Υπάρχει ένας μοναδικός κωδικός. PAN ID, έτσι λέγεται. Identification, έτσι, το οποίο το ξέρει αυτός, το ξέρει και αυτός και με βάση αυτού μιλάνε. Αυτό είναι 4 ψηφία 16-αντικά. Από 0000 μέχρι FFFF. Εντάξει, έρχεσαι σήμερα με brute force, αρχίζεις αγώνες, στέλνεις. Εντάξει, θα το σπάσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Μπορούμε όμως εμείς όταν θα στέλνουμε ένα data, να το στέλνουμε κρυπτογραφημένο. Τώρα το στέλνεις καρφωτά, 5, άνοιξε τη συσκευή 5. Άμα κάνεις και ένα encrypted αυτό το πράγμα. Με κάποιο BIOS, ας πούμε. Με κάποιο, ναι, πάσχο, κάτι ισχυρό. Ναι, okay. Κάτι τέλειο, ξέρω εγώ. Τότε θα είναι και πιο δύσκολο. Encrypted όπως να είναι reverse το encrypted. Γι' αυτό είπα BIOS και όχι MD5. Ναι, ναι. Okay. Τι άλλο. Αυτά ό,τι ερωτήσετε κάνετε. Συστικά αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομεία, σε τράπεζες, σε μέρη όπου θέλουμε να έχουμε χρήστες με safe ο καθένας και να μπορεί να ελέγχει δικά του πράγματα. Όσον αφορά την εμβέλεια όμως, το 2,4 GHz δεν έχει όριο πλέον. Είναι κοντά στα 100 μέτρα. Αυτό είναι κυρίως για χώρους που ανέφερα σε μια πολυκατοικία. Ναι. Να αναφέρουμε και το καλό το μήνυμα που λάβαμε σήμερα το πρωί. Ναι. Πες, τα ανέφερα. Είναι μια κάποιο hacker space από το εξωτερικό, το οποίο μας έδειξε ενδιαφέρον για αυτό το συγκεκριμένο σύστημα και θέλει να βρει εφαρμογές ελέγχου του χώρου τους. Θέλουν συστικά μέσα στο hacker space τους, ναι, που έχουν πάρα πολλές
να κάνουν door locking και unlocking. Καθένας να έχει δηλαδή αυτό το σύστημα και αλέξεις τι πάμε στο χώρο ξέρω, που κάνουν prototyping. Κρακ, μπαίνουν μέσα. Κρακ, κλειδώνει, φεύγουν. Δεν θέλουν κλειδιά, ας πούμε. Δεν έχουν επικοινωνήσει ακόμα μαζί τους, εντάξει. Θα δούμε. Ό,τι ρωτήσει και τα άλλα, αυτά αν θέλετε. Αυτά, εντάξει.